Ο Κώστας Καραμαλής στον επίλογο, τι άλλο να πει κανείς αυτή τη χώρα. 7 και 11 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 και συμμάχουν γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι κατά των μέτρων της Τρόικας. Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είναι μαζί μας, Αθηνών είναι μαζί μας, δήμαρχος Αμαρουσίου. Καλησπέρα κύριε Πατούλη. Καλησπέρα κύριε Κουφόμπλε, σε εσάς και τους ακροατές. Αυτή η συμμαχία σε τι συνίσταται? Η συμμαχία συνίσταται ώστε να αναλάβουμε από κοινού πρωτοβουλίες με ένα στόχο. Να δημιουργηθεί αλλά και συγχρόνως να διαφυλάξουμε ένα δίκτυο προστασίας και κοινωνικού κράτους, καθώς επίσης και κράτους δικαίου. Θεωρούμε ότι αυτό που ζούμε σήμερα εγκυμονεί μεγάλα προβλήματα και στη δημόσια υγεία όσον αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο. Το βλέπουμε στα νοσοκομεία, το βλέπουμε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, το βλέπουμε στα φάρμακα και βεβαίως θα έλεγε κανείς ότι και τα μέλη μας του Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή με την παρακράτηση από την Τράπεζα Ελλάδος ουσιαστικά των αποθεματικών των ταμείων κινδυνεύουν να μην πάρουν ούτε σύνταξη. Όλα αυτά συμβαίνουν βεβαίως και στους δικηγόρους εν μέρη και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και χθες σε μια συνάντηση που είχαμε και βεβαίως αυτό θα συνεχιστεί. Η συνάντηση αυτή στόχο έχει την οργάνωση και στο συντονισμό. Αφενός μεν να αναλάβουμε δράσεις και ενημέρωση των αντίστοιχων φορέων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντίστοιχες επιστημονικές ομάδες. Από κοινού επίσης θα διοργανώσουμε εκδηλώσεις καθώς επίσης και ημερίδες ενημέρωσης των μελών μας για τα σύστοιχα προβλήματα που υπάρχουν και τα αντίστοιχα προβλήματα στα μέλη των φορέων μας αλλά και της κοινής γνώμης και βέβαιως θα συγκροτήσουμε ειδικές επιτροπές οι οποίες θα κριθούν να επεξεργαστούν ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο για την προστασία και του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου αλλά και μιας κοινωνίας σε χώρο ανάπτυξης και αλληλεγγύης. Αυτό το ρεαλιστικό σχέδιο σε ποιους θα απευθύνεται, δηλαδή, εσείς καταθέτετε μια πολιτική πλατφόρμα, μια αντιπρόταση? Όχι, θα έλεγα καταρχήν ότι κάνουμε μια συσπήρωση δυνάμεων μεταξύ των επιστημονικών φορέων με στόχο αφενός μεν κοινωνικό για να διαφυλάξουμε τα ζητήματα που αφορούν οι επιστημονικές μας ομάδες στην κοινωνία, αλλά καθώς επίσης και τα μέλη μας, ώστε να γίνει αντιληπτόν ότι πέραν της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, πρέπει όλα να έχουν και ένα τέλος. Δηλαδή υπάρχουν και οι κόκκινες γραμμές, οι οποίες εάν τις ξεπεράσει κανείς, τότε πλέον θα έχουμε πρόβλημα όχι στην αξιοπρέπεια του κόσμου που απευθυνόμαστε, του ιατρικού κόσμου, του δικηγορικού κόσμου ή του τεχνικού, αλλά και στην ίδια την προστασία του κοινωνικού κράτους που αυτή τη στιγμή κινδυνεύει και κάποιοι πρέπει να το επισημαίνουν με πιο στεντόρια φωνή και καθαρή. Ξέρετε πώς αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από ξένους παρατηρητές, όχι από Έλληνες. Από κακόπιστους ή καλόπιστους? Δεν το ξέρω. Μάλλον ας δεχτούμε από κακόπιστους ότι η Ελλάδα με τέτοιες κινήσεις. Μπορούν να ερμηνεύσουν, λέω, δεν το υιοθετώ, ότι ως μια έμπρακτη απόδειξη ότι η Ελλάδα δεν θέλει να εφαρμόσει διαθροτικά μέτρα. Κοιτάξτε να δείτε, ο Έλληνας έχει αποδείξει έχει αποδείξει και μέσα από την ιστορία του, πτωχός μπορεί να υπάρξει, αναξιοπρεπής ποτέ. Και διά την περιπτώση θα πρέπει να καταλάβουν και οι ξένοι, μπορούν να κάνουν μέτρα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Διότι από εκεί και πέρα μιλάμε ότι ζούμε στην Ευρώπη και δεν ζούμε σε τριτοκρατικό κόσμο. Αυτά τα μέτρα όμως δεν είναι. Έρχονται από το έξω. Είναι μια διεθνή συνταγή. Αλλά πιστεύετε ότι δεν έχουν μέσα και την συνεργασία, δεν αποτέλεσμα συνεργασία. Την συνεργασία, δεν αποτέλεσμα συνεργασία και με Έλληνες μελετητές, αναλυτές που έχουν γνώση των πραγμάτων. Κοιτάξτε, κάποιοι μπορούν να βλέπουν μόνο ξερά νούμερα. Κάποιοι άλλοι είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε και πίσω από αυτά ανθρώπους. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ας πιέσει ο καθένας από τη δική του μεριά να βρούμε την ισορροπία των πραγμάτων. Είναι σαφές λοιπόν ότι και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Παραδείγματος χάρη λένε ότι η συνταγογράφηση για τη χημική ουσία είναι των Τροϊκανών. Δεν είναι των Τροϊκανών, είναι των Ελλήνων. Θέλω να σας πω ότι πολλά βαφτίζονται πλέον στη χώρα μας Τροϊκανών για αλλότρια συμφέροντα, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να αναδεικνύονται και αυτά. Και δεν είμαστε και σίγουροι αν αυτά όντως βοηθάνε την οικονομία της χώρας ή αν εξυπηρετούν ακόμα απλώς μια στενή μερίδα ανθρώπων. Αυτό εννοείται. Το ζήτημα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο απλώς και μόνο κάποιοι να είναι φτωχότεροι από σήμερα και κάποιοι άλλοι πλουσιότεροι από σήμερα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει αντιληπτό. Να σταματήσει η πλάκα προς κάθε κατεύθυνση το απευθύνουμε αυτό και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τη χώρα αλλά εντιάθη περιπτώσει θα πρέπει να σημαίνουν ότι πίσω από τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι αλλά και πολύ περισσότεροι και εγχώριοι παράγοντες και συμφέροντα
οι οποίοι θα πρέπει να αντιληφθούν. Δεν μπορούν να βαφτίζουν τα πάντα ότι έρχονται από τους Τροϊκανούς για να εξυπηρετηθούν άλλα συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δήμαρχος Αμαρουσίου, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας.